Σε κύριε, λόγω των καυτών ημερών και του καύσωνα των επόμενων ημερών που ακούσαμε τον κύριο Τάσο Ανιακό, φαίνεται πως το Υπουργείο Εργασία προχώρησε σε κάποια ανακοίνωση για έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται και μάλιστα από ό,τι φαίνεται θα είναι κάτω από τον ήλιο. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Εργασία, προχωρά η οργάνωση του χρόνου εργασία με προγραμματισμό διαλυμάτων κατάλληλη διάρκεια για την μείωση Τη ισοθερμική καταπώνηση των εργαζομένων είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σε όλε τι επιχειρήσει. Το διάλειμμα λεγόμενο, αυτά θα πρέπει να είναι πιο συχνά τώρα τα διαλύματα, ειδικά για τι περιόδου του καύσωνα. Προγραμματισμό των εργασιών που συνεπάγονται με υψηλή θερμική καταπώνηση των εργαζομένων, έτσι ώστε να μην α, συμπίπτουν με τι ώρε θερμοκρασιακών εχμών, α, το μεσημέρι κατά κύριο λόγο. Μείωση τη απασχόληση ή πάυση εργασιών, σε ιδιαίτερα επιβαρημένους θερμικά χώρους, όπως είναι τα μηχανοστάσια, τα χιτήρια και τα υπόλοιπα φυσικά οι υπόλοιποι χώροι που θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο οι εργοδότες για του εργαζόμενου. Θα πρέπει να υπάρχει διαμόρφωση κηλικίων για το χρόνο του διαλύματο που είδαμε και στον πρώτο, στο πρώτο μέτρο το οποίο θα ερχίσει. Και το πιο σημαντικό εξίσου από όλα, η παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε κατάλληλη θερμοκρασία, έτσι ώστε να α, καθιστά και πιο εύκολη η εργασία για τους εργαζόμενους. Θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά κατά την περίοδο του καύσωνα, όπως α, προείπαμε.